αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για τη μετάληψη των θείων και αχράντων μυστήριων. Όταν αναφερόμαστε στο θέμα της συμμετοχής της ακολουθίας της Εκκλησίας, της θεία Κοινωνίας και της προσευχής στο σπίτι, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να έχουμε κατά νου, όχι μόνο το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά και μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Ποια είναι για τα συγκεκριμένα αυτό παιδί η καλύτερη προετοιμασία, ώστε να ζήσει μια χριστιανική ζωή σε αυτόν τον κόσμο? Πώς θα εμφυτεύσουμε στο παιδί μια υγιή διάθεση για το Χριστό, την Εκκλησία και τα Μυστήρια. Πώς θα το βοηθήσουμε να διατηρήσει μέχρι την ενηλικίωσή του την επιθυμία να γνωρίσει το Θεό και να έχει κοινωνία μαζί του. Είναι δυνατόν ένα παιδί να πηγαίνει συχνά στην Εκκλησία και όμως την ίδια στιγμή ενδόμηχα να επαναστατεί και να απορρίπτει τη χάρη. Μερικοί άθεοι μεγάλωσαν μέσα σε ευσεβείς οικογένειε. Όταν μιλάμε για τη Θεία Κοινωνία σε πολύ μικρά παιδιά, μερικές φορές αντιδρούν αρνητικά στην έκφραση «το σώμα και το αίμα του Χριστού». Αυτό συμβαίνει περισσότερο σε συζητήσεις παρά κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ίσως είναι αρκετό για τα παιδιά να ακούσουν τα λόγια της Αγίας Αναφοράς και τα λόγια του ιερέα τη στιγμή που τους μεταδίδει τα Θεία Δώρα. Σε άλλες ώρες μπορούμε να μιλήσουμε για το Χριστό που έρχεται να μείνει μέσα μας ή να πούμε ότι παίρνουμε τον Χριστό. Δεν πρέπει βέβαια ποτέ να αρνηθούμε ότι παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά μερικές φορές οι εξηγήσει μας δημιουργούν στα μυαλά των παιδιών μια οπτική εικόνα αίματος και οστών που τους προκαλεί αποστροφή. Ο Χριστός έρχεται σε μας με τη μορφή του άρτου και του ίνου από συγκατάβαση και ξέρει πόσο δύσκολο θα ήταν για μας διαφορετικά να συμμετέχουμε στη ζωή του. Θα μιλήσουμε για τα παιδιά και το μοναχισμό τώρα. Προξενεί κατάπληξη, αγαπητοί ακροατές, το γεγονός ότι μερικοί χριστιανοί γονείς αντιδρούν αρνητικά όταν μάθουν ότι τα παιδιά τους επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή. Αν ακούσουμε ένα μικρό παιδί να εκφράζει μια τέτοια επιθυμία, δεν πρέπει να την αποδιώξουμε σαν μια παιδική παραξενιά, ούτε να την απορρίψουμε, γιατί έτσι αμαρτάνουμε ενάντια σε μια κλίση του Θεού. Ούτε όμως να θεωρούμε ότι μια επιθυμία που εξέφρασε ένα μικρό παιδί είναι δεσμευτική αλλά να περιμένουμε μια προσωπική και όριμη απόφαση όταν ενηλικιωθεί το παιδί. Είναι λάθος να ειρωνευόμαστε ένα παιδί το οποίο επιθυμεί να γίνει μοναχός ή μοναχή ή να το αποθαρρύνουμε ή να μιλάμε σε άλλους γι' αυτό. Μπορούμε να το συμβουλεύσουμε να προσεύχεται μέσα στην καρδιά του και να περιμένει. Λίγα από τα παιδιά που εκκλησιάζονται στη μονή θα γίνουν μοναχοί ή μοναχές. Και αν δεν δουν στην οικογένειά τους ένα καλό παράδειγμα της εγχριστώς ζωής μέσα στον κόσμο, θα μειονεκτούν κοινωνικά και θα συναντήσουν δυσκολίες στην έβρεση συζύγου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Θρέψον αθλητήν το Χριστό. Ού το λέγω ότι γάμου απάγαγε και εις τα και των των μοναχών παρασκεύασον ελέστε βίον. Ούτου το λέγω, βούλο με μεν τούτο και πάντα συφχόμην καταδέξαστε, αλλά επειδή φορτίον είναι δοκή, ούκ Θρέψων Θρέψον αθλητήν το Χριστό και εν κόσμο όντα δίδαξον ευλαβή εκ πρώτης ηλικίας. Δηλαδή, ανάθρεψε αθλητή για το Χριστό, δεν λέγω να τον εμποδίσεις να συνάψει γάμο και να τον στείλει στην έρημο και να τον προετοιμάσεις να προτιμήσει τον μονοχικό βίο. Δεν λέγω αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το θέλω βέβαια αυτό και θα ευχόμουν όλοι να το δέχονταν. Αλλά επειδή θεωρείται ότι είναι βαρύ, δεν αναγκάζω κανέναν. Ανάθρεψε αθλητή για τον Χριστό και ζώντας μέσα στον κόσμο Δίδαξέ τον από την πρώτη του ηλικία να είναι ευλαβής. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας, αγαπητοί μας ακροατές, από πολύ μικρή ηλικία, κυρίως με το παράδειγμά μας. Να συμβουλεύονται έναν πνευματικό πατέρα και να υπακούν στο λόγο του ως λόγο Θεού. Δεν έχει σημασία τι θέλει να το πει το παιδί ή ποια μορφή θα πάρει η συνάντηση, αν είναι προγραμματισμένη ή τυχαία. Το σημαντικό είναι να δοθεί ευκαιρία στον ιερέα να δείξει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του και το παιδί να μάθει να τον εμπιστεύεται. Αν αισθάνεται ελεύθερο να μιλήσει στον ιερέα για οποιοδήποτε θέμα, παραδείγμα του χάρη σχολείο, παιχνίδια, ανέκδοτα, όνειρα, τότε το παιδί έχει τη δυνατότητα να ακούσει το Λόγο του Θεού και να δέχεται την ευλογία του σε κάθε πτυχή της ζωής του. Οι ειλικρινείς εξομολογήσεις μπορούν να αρχίσουν με αυτόν τον τρόπο από πολύ μικρή ηλικία, σχεδόν μόλις το παιδί αρχίσει να μιλάει. Ακόμη και τα μωρά μπορούν να συνηθίσουν να βλέπουν τους ιερείς, να παίρνουν την ευλογία τους και να αισθάνονται ότι τα αγαπούν. Οι μεγάλοι οφείλουν να σέβονται τη συνάντηση του παιδιού με τον ιερέα δεν πρέπει να κοιτάζουν με περιέργεια, ούτε να διακόπτουν τη συζήτησή τους, όπως δεν θα διέκοπταν μια συζήτηση ενός μεγάλου με τον ιερέα. Τα παιδιά, αγαπητοί μας ακροατέ, μαθαίνουν το κάθε τι για πρώτη φορά. Μπορούν να εκτιμήσουν την αξία της εξομολογήσεως και να ωφεληθούν πολύ από αυτήν, αλλά υπάρχουν και εμπόδια, κυρίως συντροπή, και πρέπει να τα βοηθήσουμε να τα ξεπεράσουν ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε για την εξομολόγηση, όταν η συζήτησή μας στραφεί γύρω από αυτήν, μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά μας. Μπορούμε να τονίσουμε ότι δεν έχει καμιά σημασία αν τρεπόμαστε και διστάζουμε. Αν στην αρχή δεν μπορούμε παρά να ψελίσουμε μερικές λέξεις. Αν δεν έχουμε ιδέα για το τι πρέπει να πούμε ή να κάνουμε. Αν το παιδί πάει στην εξομολόγηση με εμπιστοσύνη, ο ιερέας γεμάτος αγάπη και προσευχή θα βρει τρόπο να το καθησυχάσει και να το διδάξει. Ο ιερέας αγαπητοί μας ακροατέ γνωρίζει ότι όσο αυξάνουμε πνευματικά τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της εξομολογήσεως. Όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση μπορούμε να προσευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να δούμε για να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας. Το βασικό είναι να έρθει το παιδί στην εξομολόγηση όπως είναι στην πραγματικότητα... και να πει ή να προσπαθήσει να πει τις πράξεις, τα λόγια ή τις σκέψεις του που το κάνουν να ντρέπεται. Όταν μιλούμε για τους ιερείς πρέπει να τονίζουμε ότι τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να τους σοκάρει... ούτε οι ανοησίες που έχουμε να πούμε ούτε τα βαρύτερα αμαρτήματα μπορούν να σκανδαλίσουν έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος όταν προσεύχεται στη Θεία Λειτουργία, νιώθει τα πάθη και τους πειρασμούς όλου του κόσμου. Επίσης, πρέπει να εγγυηθούμε στο πεδίο ότι ο ιερέας δεν θα προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη του. Πολλά παιδιά νομίζουν ότι οι γονείς τους μαθαίνουν από τον ιερέα τι έχουν κάνει και ότι αυτοί λένε στον ιερέα τι έκαναν ή τι θα έπρεπε να κάνουν τα παιδιά τους. Οι γονείς οφείλουν να αποφεύγουν κάθε ανάμειξη στο ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως, αν δεν θέλουν να στερήσουν από τα παιδιά τους τη χάρη αυτού του μυστήριου. Είναι δύσκολο για έναν ιερέα να προσευχηθεί ελεύθερα και να συμβουλεύσει ένα παιδί όπως τον φωτίσει ο Θεός, αν το έχουν πει από πριν τι πρέπει να εξομολογηθεί το παιδί και τι πρέπει να του πει ο ίδιος πηγαίνουμε για να εξομολογηθούμε μόνο τα δικά μας αμαρτήματα και τις δικές μας ατέλειες. Για άλλους μιλούμε μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να εξηγήσουμε μια αμαρτία ή για να πάρουμε μια συμβουλή για τη δική μας συμπεριφορά. Πρέπει πάντοτε να εμπιστευόμαστε τον πνευματικό πατέρα των παιδιών μας. Η εξομολόγηση αγαπητοί μας ακροατές, δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως απλή θρησκευτική υποχρέωση αλλά ως ευκαιρία να δεχθούμε τη συγχώρηση του Χριστού. Εξάλλου, δεν πρέπει να λέμε για τα παιδιά που πηγαίνουν να εξομολογηθούν «Τι χαριτωμένα που είναι» ή «Είσαι καλό κορίτσι» Αυτό τα φέρνει σε αμηχανία και τα αποθαρρύνει. Αν ένα παιδί, ακόμα και πεντάχρονο, πάει να εξομολογηθεί, ας το θεωρήσουμε ως κάτι το εντελώς φυσιολογικό και ας το πάρουμε στα σοβαρά. Το μεγαλύτερο δίλημα για έναν ιερέα ή χριστιανό κατηχητή στις σχέσεις του με τα παιδιά παρουσιάζεται όταν αντιληφθεί ότι οι γονείς κάποιου παιδιού έχουν κάνει ένα λάθος είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε στην απάντησή του σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν μπορεί να το συζητήσει με τους γονείς για να μην χάσει την εμπιστοσύνη του παιδιού. Επίσης, δεν μπορεί να δώσει την απάντηση που θα επιθυμούσαν οι γονείς δεν είναι απλώς ένας διπλωμάτης, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό τους. Το έργο του είναι να προσπαθεί να διακρίνει το θέλημα του Θεού για αυτό το παιδί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν θέλει να μειώσει το σεβασμό του παιδιού προς τους γονείς του. Κυρίως επειδή αυτό θα βλάψει το παιδί. Η ίδια η Γραφή μας διδάσκει να τιμούμε τους γονείς μας και να υπακούμε σε αυτούς. Μερικές φορές ο ιερέας αισθάνεται υποχρεωμένος να πει στο παιδί ότι δεν συμφωνεί με τους γονείς του. Συνήθως όμως είναι αναγκασμένος να συμβουλεύει το παιδί να κάνει ό,τι του είπαν οι γονείς του. Αν το παιδί ξέρει ότι οι γονείς έχουν διαφορετική γνώμη από τον ιερέα, αυτός θα προσπαθήσει να του δείξει πως ό,τι κάνουν, το κάνουν για το καλό του και να το δικαιολογήσει όσο είναι δυνατόν τη συμπεριφορά τους. Επίσης, να υπενθυμίσεις στο παιδί το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που οφείλει στους γονείς του. Ο Κύριος ας μας φωτίσει όλους. Οι ιερείς, οι μοναχοί και οι μοναχές δίνουν μερικές φορές στα παιδιά καραμέλες ή δώρα, όπως έκανε ο Άγιος Τίχων του Ζαντόνσκ και άλλοι Άγιοι, για να τους δείξουν την αγάπη τους. Αυτή η έκφραση καλοσύνης από κάποιον ο οποίος αντιπροσωπεύει την εκκλησία, είναι εξαιρετικά πολύτιμη στα μάτια του παιδιού. Αν αργότερα το παιδί, επηρεασμένο από αντιχριστιανικές ιδέες, χάσει την πίστη του, αυτή η ανάμνηση ίσως διατηρήσει μέσα του ένα θετικό συνέστημα προς την εκκλησία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Και λέμε τώρα ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να γνωρίσει το παιδί την Ορθοδοξία ω ζωντανή παράδοση είναι να του δοθεί ευκαιρία να δει και άλλες ενορίες εκτός από τη δική του και να επισκεφθεί μοναστικές κοινότητες. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ότι είναι υπεύθυνα μέλη της ενοριακής κοινότητας. Βέβαια, πολλές δραστηριότητες οργανώνονται για χάρη τους αλλά πρέπει να μάθουν και να υπηρετούν. Πρέπει να ενθαρρύνονται να προσφέρουν βοήθεια όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά και στις κοινωνικές δραστηριότητες της ενορίας, να επισκέπτονται τους ασθενείς και ούτω καθεξής. Κάθε χριστιανός που ανήκει σε μια ενωρία, πρέπει να αισθάνεται υπεύθυνο απέναντι στους άλλους ενωρίτες. Δεν μπορεί να παρακολουθεί απλώς τις ακολουθίες και να παραμένει αδιάφορος για τη ζωή των άλλων ενωριτών. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπη έχετε ένα Ας δουν τα παιδιά λοιπόν το παράδειγμα αυτής της αγάπης και συνεργασίας στις ενωρίες τους. Ας μην αντιμετωπίσουν το σκάνδαλο της κακολογίας. Ας υπάρχουν πάντα πρόθυμοι εθελοντές που θα βοηθήσουν στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων για παιδιά. Η ενορία πρέπει να είναι σαν μια οικογένεια, στην οποία μοιράζονται τα βάρη όπως η αρρώστια ή η μοναξιά και οι γιορτές όπως οι ονομαστικές γιορτές. Ίσως αυτό έχει στα αυτιά μας ως απραγματοποίητο ιδανικό, αλλά η εμπειρία αρκετών δεκαετιών στα μοναστήρια μας έδειξε πόσο οι Κυριακές που περνούν τακτικά εδώ, επηρεάζουν τη νέα γενιά. Μετά τη θηλειτουργία όλοι οι παρευρισκόμενοι τρώνε μαζί. Μπορούν να παρακολουθήσουν ομιλίες, εσπερινή ακολουθία, να εξομολογηθούν και να γιορτάσουν όλοι μαζί το απόγευμα ονομαστικές γιορτές και γενέθλια. Ανεκτήμητες αξίες. Ανεκτήμητες αξίες επίση είναι οι ευκαιρίες που έχουν να συναντηθούν και να συζητήσουν με άλλα μέλη των οικογενειών τους και με άλλους. Τα δε παιδιά να παίξουν μαζί με άλλα ορθόδοξα παιδιά. Έτσι δημιουργούνται δεσμοί τόσο στενοί όσο οικογενειακοί. Βέβαια δεν έχουν όλες οι ενορίες τις ίδιες δυνατότητες, αίθουσες, μέσα κλπ. Αλλά ακόμα και αν μερικές μόνο μικρές ομάδες μιας ενορίας έβαζαν ως στόχο το ιδανικό που περιέγραψα, με όποια μέσα επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες, πολλά παιδιά θα μπορούσαν να οφειληθούν. Πώς να μιλάμε τώρα για τους δαίμονες, την κόλαση και το θάνατο στα παιδιά. Είναι σοβαρό παιδαγωγικό σφάλμα να μιλάμε στα παιδιά με κάθε λεπτομέρεια για τους δαίμονες. Διότι αν ένα παιδί ακούσει μια φορά πώς ακριβώς είναι είναι δυνατόν να μην αρχίσει να τους φαντάζεται. Οι ενήλικες είναι δυνατόν να προειδοποιηθούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν αν αφήσουν εικόνες των δαιμόνων να εισβάλλουν στο μυαλό τους. Αλλά ένα μικρό παιδί, ακόμα και αν το προειδοποιήσουμε, δεν μπορεί εύκολα να σταματήσει να σκέπτεται κάτι που το βασανίζει και αυτό μπορεί να το οδηγήσει σε μια επικίνδυνη πνευματική κατάσταση ή το λιγότερο να υποφέρει από εφιάλτες. Όταν τα μικρά παιδιά ρωτούν για το διάβολο ή για την ύπαρξη των πνευμάτων του κακού, είναι προτιμότερο να μην κάνουμε διεξοδική ανάλυση, αλλά να λέμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε σε αυτά περισσότερη προσοχή από ότι στα όνειρα ή κάτι παρόμοιο. Γενικά, πρέπει να στρέφουμε το μυαλό των παιδιών προς το Χριστό, τους Αγίους και τους Αγγέλους. Είναι καλύτερα να διδάσκουμε στα παιδιά τον χριστιανικό αγώνα χωρίς άμεση αναφορά στη μάχη εναντίον των δαιμόνων. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν εντελώς φυσικά να κάνουν το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθούν επάνω τους και πάνω στο κρεβάτι ή το μαξιλάρι τους ως ευλογία για τη νύχτα να χρησιμοποιούν την προσευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» ή να μιλούν στον Κύριο και τους Αγίους με δικά τους λόγια, όποτε θέλουν. Έτσι, όταν δοκιμάσουν κάποιο πειρασμό, παραδείγματο χάρη από φόβο ή εφιάλτες, θα χρησιμοποιήσουν εντελώς φυσικά τα σωστά όπλα. Τα παιδιά μπορούν να κοιμούνται με ένα κομποσχήνι στο χέρι ή κάτω από το μαξιλάρι τους και να λένε την προσευχή του Ιησού έστω μόνο λίγες φορέ στις καθημερινές τους προσευχές. Η ιδέα της κολάσεως φοβίζει τα παιδιά. Βέβαια, φοβίζει και μας. Αλλά ο φόβος μας δεν είναι παθολογικός. Πηγάζει από την αγάπη μας για το Θεό και από το φόβο μας μήπως αποξενωθούμε από Αυτόν. Αυτό το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά δεν είναι ο φόβος της κόλασης, αλλά η αγάπη για το Θεό. Τα παιδιά, αγαπητοί μας ακροατές, μπορούν να σκεφτούν σοβαρά το μεταφυσικό πρόβλημα του κακού και της αγάπης του Θεού. Όταν μιλάμε για την κόλαση, όχι φυσικά σε μικρά παιδιά, πρέπει να τονίζουμε ότι η κόλαση δεν είναι ένας τόπος όπου ο Θεός θέλει να στείλει τους κακούς ανθρώπους. Κόλαση είναι ο πόνος που επιβάλλουμε στον εαυτό μας με την απόρριψη της αγάπης του Θεού. Κόλαση είναι η θέα του φωτός του Θεού που κατακαίει όσους δεν έχουν γίνει όμοιοι με αυτόν. Ή ακόμη μπορούμε να πούμε ότι αν κάποιος είναι άρρωστος αλλά αρνείται να παίρνει τα φάρμακα που συνιστά ο γιατρός, δεν φταίει ο γιατρός αν δεν θεραπευτεί. Όπως πάντα δεν υπάρχουν συνταγές, δίνω μόνο μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ενήλικων, οι οποίοι απέρριψαν τον χριστιανισμό επειδή αυτό νόμιζαν ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να ελευθερωθούν από τον ασφυκτικό φόβο της κολάσεως μέσα στον οποίο ανατράφηκαν. Ακόμα και όταν μιλάμε για κακές πράξεις ή για τους ανθρώπους που τις διέπραξαν, είναι σημαντικό να γνωρίζει σίγουρα το παιδί ότι ο Χριστός είναι πάντα έτοιμος να συγχωρήσει οποιοδήποτε αμάρτημα. Όταν τα παιδιά μιλούν για τον ουρανό, εκφράζουν συχνά διάφορες ιδέες για το τι μπορούμε να συναντήσουμε εκεί. Ιδέες οι οποίες θεολογικά φαίνονται ίσως λανθασμένες. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην καταστρέψουμε μέσα μας την επιθυμία να πάνε στον ουρανό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα επιθυμούσε κανείς να πάει σε ένα τόπο όπου δεν υπάρχει ούτε φαγητό, ούτε παιχνίδια, ούτε αγαπημένα ζωάκια. Πρέπει να δίνουμε την εντύπωση, και δεν είναι ασφαλμένη εντύπωση, ότι ο ουρανός είναι ασυγκρίτως καλύτερος από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Μερικά παιδιά μόλις το ακούσουν αυτό και μόλις το άκουσαν, ρώτησαν αυθόρμητα. Καλύτερος και από τη νύχτα της Αναστάσεως? Καλύτερος και από το παγωτό? Καλύτερος και από όταν η μαμά σε βάζει να κοιμηθείς? Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι θα υπάρχει ουράνια τροφή, ουράνιο γέλιο και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τα ζώα, τα παιδιά θέλουν να ξέρουν ότι αν το αγαπημένο του ζώο θα έχει μία θέση στον ουρανό. Δεν υπάρχει λόγος να εξηγήσουμε θεολογικά αυτή τη στιγμή σε ένα παιδί σε τι διαφέρει η ψυχή ενός ζώου από την ψυχή ενός ανθρώπου. Είναι προτιμότερο να το θυμίσουμε πόσο φροντίζει ο Θεός για κάθε μικρό σπουργίτη. Δεν πρέπει ποτέ, όταν μιλάμε θεολογικά, να καταστρέψουμε μία ιδέα που έχει κάποιος μέσα του, αν δεν την αντικαταστήσουμε με μία οριμότερη ιδέα, η οποία δεν ξεπερνά το επίπεδο αντιληψεώς του. Στο γεροντικό υπάρχει μία διήγηση για κάποιο μοναχό, ο οποίος ήταν ανθρωπομορφιστής, δηλαδή ερμήνευε στην κυριολεξία αγιογραφικές εκφράσεις όπως τα χέρια του Θεού, τα μάτια του Θεού κλπ. Οι Ορθόδοξοι μοναχοί τον διόρθωσαν. Τον επισκέφθηκε όμως κάποιος άλλος μοναχός και τον βρήκε να κλαίει. Ο επισκέπτης τον ρώτησε «Γιατί κλαις Πάτερ, δεν χαίρεσε που επέστρεψε στη σωστή πίστη» Ο μοναχός απάντησε «Κλαίω γιατί μου πήραν το Θεό μου και τώρα πια δεν ξέρω ποιον να λατρέψω. Δεν θέλουμε λοιπόν αγαπητοί μας ακροατέ τα παιδιά μας να φοβούνται το θάνατο. Πρέπει να μιλάμε για αυτόν ως ένα κομμάτι της ζωής μας. Το κατόφλι της ουράνιας ζωής. Το σκαλοπάτι προς την αιώνια ζωή με το Χριστό. Μερικές φορές, ορισμένα παιδιά θέλουν τόσο πολύ να πάνε στον ουρανό, ώστε εκφράζουν την επιθυμία να πεθάνουν ή ακόμα, να θέσουν μόνα τους τέρμα στη ζωή τους. Δεν πρέπει να βάζουμε μέσα σε αυτά τα παιδιά ένα νοσηρό φόβο του θανάτου για να μετριάσουμε αυτήν την επιθυμία. Αλλά να τους εξηγούμε ότι ο θάνατος είναι ευλογημένος μόνο αν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όταν μας καλέσει ο Θεός. Επειδή εκείνος μόνο γνωρίζει πότε είμαστε έτοιμοι. Δεν πηγαίνουμε στον ουρανό πριν μας στείλει το εισιτήριο δεν υπάρχουν συνταγές για το τι θα πούμε στο κάθε παιδί. Πρέπει να προσπαθούμε να προσαρμόζουμε την απάντησή μας στην κάθε περίπτωση. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο συχνά βρίσκει τους γονείς απροετοίμαστους. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι μικρά παιδιά έχουν έστω ακούσει για την αυτοκτονία, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία οι χριστιανοί οι καθηγητές πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ερωτήσεις για την κόλαση και τον ουρανό, το κακό και το καλό, τους δαίμονες, το θάνατο, την αυτοκτονία και ούτω καθεξής, θα τεθούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικία. Οι απαντήσεις μας αυτές όμως, όπως και στην ερώτηση πώς γεννιούνται τα παιδιά, πρέπει να είναι ανάλογες με το επίπεδο κατανοήσεως του παιδιού. Δεν απαντούμε σε ένα πεντάχρονο παιδί με τον ίδιο τρόπο που θα απαντήσουμε σε ένα δεκάχρονο, αν έθετε την ίδια ερώτηση. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσαρμόζουμε τις απαντήσεις μας ανάλογα με το πνευματικό και το κατανοητό επίπεδο του κάθε παιδιού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροντές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί μας κρότες. Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.